Πρόεδρε, με την σεμνή αυτή τελετή κλείνει και η φετινή χρονιά για τις Ακαδημίες. Μια έτσι χρονιά φορτωμένη τουλάχιστον στο θέμα των Ακαδημιών, με πάρα πολλές εμπειρίες, θα πω εγώ καλύτερα, και επιτυχίες. Μια χρονιά ακόμα σήμερα τελειώνει και τυπικά. Μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από πολλές επιτυχίες για το Σύλλογο, αλλά πάνω απ' όλα μια παρουσία σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και εκτός αυτών, που πάνω απ' όλα τιμά τα παιδιά, τις οικογένειές τους, το Σύλλογο και την πόλη μας, την Κατερίνη. Οι επιτυχίες όντως ήταν πολλές, με κορυφαία την συμμετοχή της παιδικής μας ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας, που κατέκτησε την πέμπτη θέση, τη μεγαλύτερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ ομάδα της πόλης σε τέτοιο επίπεδο πρωταθλήματος. Αλλά πέρα από την αγωνιστική παρουσία, σας λέω ξανά ότι είμαι περήφανος και είμαστε περήφανοι στο Σύλλογο για την παρουσία των παιδιών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας, και το γνωρίζουν όλοι όσοι είναι κοντά στο Σύλλογο και όχι μόνο, ότι τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας επίσης έχουν καταπληκτική παρουσία και στα σχολεία τους. Πέρσι οι έφηβοι, φέτος οι παιδες, μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά φαίνεται και τα αποτελέσματα είναι πολλά, είναι πολλά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν γίνεται μια δουλειά εδώ και ένα χρόνο, γίνεται μια δουλειά η οποία βασίζεται πρώτα απ' όλα στην αρτιότητα των προπονητών, τη σεμνότητά τους, την πολλή δουλειά που βάζουν στο γήπεδο και την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα παιδιά, οι αθλητές και οι γονείς τους, οι οικογένειές τους. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ τιμητικό και μας γεμίζει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Κάποια το παιδιά, λογικά λόγω σπουδών, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, σταματάνε. Αυτά που συνεχίζουν, πιστεύετε, θα δώσουν τη δυνατότητα κάποια στιγμή έτσι να μπουν περισσότερο? Αυτό κάθε χρόνο φαίνεται και στη συμμετοχή της ανδρικής ομάδας, που αγωνίζεται στην Β' Εθνική σε ένα πολύ υψηλής ανταγωνιστικότητας πρωτάθλημα, το πιο ανταγωνιστικό από ό,τι λένε. Και αυτό δείχνει την. Ο Πυρικός Αργέλος αγωνίζεται σε αυτό το πρωτάθλημα έχοντας το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Εξασφαλίζοντας, δίνοντας τη συμμετοχή, παίρνοντας το αγωνιστικό καλώς εννοούμενο ρίσκο, χρησιμοποιώντας οι προπονητές τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες μας. Και αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι παντού επιτυχημένο. Θέλω έτσι να κάνω και μια ερώτηση που μπορεί να μην είναι μπασκετική, είναι ποδοσφαιρική και έχει να κάνει με το τουρνουά το ευρωπαϊκό που γίνεται αυτή την εποχή στην Πιερία. Θα αφήσει θετικά τελικά έτσι το πρόσημο αυτή η διοργάνωση στην περιοχή μας? Μόνο θετικά έχει αυτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ ήμουν προχθές στο παιχνίδι Αυστρίας Γαλλίας. Ένα παιχνίδι πάνω απ' όλα το οποίο βασίστηκε σε ένα 90 λεπτό ρυθμό πάνω κάτω, χωρίς κάνω και λίγο κριτική ποδοσφαίρου, γιατί εγώ δεν είμαι κολλημένος. Και πάρα πολλά δεν είχε μια διαμαρτυρία, δηλαδή και αυτό που είδανε, και είχε πάρα πολλά μικρά παιδιά στο γήπεδο, και για μένα είναι αυτό το σημαντικό. Το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Πιερικού, ήταν σε άριστη κατάσταση, ανακοινισμένο πλήρως, και όπως και να το κάνουμε είναι ιδιαίτερο τιμητικό για την πόλη και την περιοχή να γίνεται ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ηλικιών αυτών, που είναι οι μελλοντικοί αστέρες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και για την πόλη είναι σημαντικό. Συγχαίρω τα παιδιά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων για την δουλειά που βάζουν για να γίνει, να πετύχει αυτή η διοργάνωση, και ήδη τα πρώτα μηνύματα είναι καταπληκτικά. Πάντα μια διοργάνωση δίνει και ωφέλη σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή, όλα ό,τι έχει να κάνει με ξενοδοχεία, με φιλοξενίες, με φαγητά και ούτω καθεξής, τα οποία αυτά είναι που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Και να σταθώ και σε αυτό που είπατε, ότι το στάδιο ήταν σε άριστη κατάσταση, που σημαίνει ότι έτσι πρέπει να το διαδηρήσουμε και στη συνέχεια. Το στάδιο πρέπει να είναι πάντα έτσι, σε αυτό δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα η οποία μας γεμίζει όλους. Δηλαδή μας γέμισε εμείς που έχουμε μεγαλώσει αυτό το γήπεδο, στο γήπεδο του Πιερικού, γιατί όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Για μας είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση. Να πω και κάτι ακόμα συνολικά. Αυτή η χρονιά που τελειώνει σήμερα και τυπικά σημαντεύτηκε από την απώλεια του ανθρώπου μας, ενός πολύ δικού μας ανθρώπου, του Τάκη του Σφίκα, πριν 6 μήνες περίπου. Για μας είναι πάντα εδώ ζωντανός και η απώλειά του είναι τεράστια σε όλες τις λειτουργίες του λόγου, αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη απουσία μετράει σε εμάς, φυσικά στην οικογένεια και όλα αυτά, αλλά η μνήμη του Τάκη είναι ζωντανή καθημερινώς παντού, και ειδικά στους χώρους όπου βοηθούσε πάρα πολύ το Σύλλογο, τα παιδιά. Ό,τι και να πούμε, η απώλεια είναι τεράστια πραγματικά. Αλλά
Οπότε αφιερωμένη χρονιά, η πετυχημένη σαν μεγάλο μπασκετικό άνθρωπο τη περιοχή. Ούτως ή άλλως είναι αφιερωμένη κάθε μέρα αυτή τη χρονιά αλλά και όλη στη μνήμη του Τάκη, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά σε πολλά επίπεδα στο σύλλογο και όχι μόνο. Και να πω και κάτι άλλο, ότι αυτές τις δύσκολες μέρες που ζει η χώρα, ο αθλητισμός είναι πραγματικά ένα βάλσαμο και ό,τι και να γίνει, ειδικά για τα νέα τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βολέι, ό,τι αρέσει τον καθένα. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο στήριγμα και για τα παιδιά και για τις οικογένειες. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.